Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, συνάδελφοι υγειονομικοί, καλησπέρα. Το όνομά μου το ακούσατε. Εργάζομαι στον χώρο της υγείας εδώ και 30 χρόνια. Τα τελευταία 26 στο Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο Ελευσίνας. Δεν θα αρνηθώ τις οικογενειακές καταβολές μου, ούτε την ιδεολογική ταυτότητα που πάντα είχα σχετικά με έναν κόσμο πιο δίκαιο, στον οποίο οι εργαζόμενοι θα πρωταγωνιστούν στις αποφάσεις και θα απολαμβάνουν τον καρπό της εργασίας τους. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρξα ούτε είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δηλώνω φίλη, συνοδοιπόρος. Εδώ και κάποια χρόνια όμως αποφάσισα ποσόφυλλα να περάσω από τη θεωρία στην πράξη και στη συμμετοχή. Γιατί εκείνο που σου προσάπτουν τα χελιδόνια είναι η άνοιξη που δεν έφερες, όπως είπε ο Δυσσέας Ελίτης. Έτσι συνεργάστηκα στο νοσοκομείο εργαζομένων του νοσοκομείου μου με συναδέλφους κομμουνιστές και δέχθηκα τη θέση του γραμματέα. Αυτή η ενεργητική συμμετοχή μου έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να απαντηθούν ερωτήματά μου, προβληματισμοί, ακόμη και διαφωνίες που είχα ή και ακόμα έχω. Μέσα από τα προβλήματα, προκλήσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μέσα από τα επαναλαμβανόμενα μνημόνια τόσων ετών, εφαρμοζόμενες πολιτικές κόντρα στο λαϊκό συμφέρον, πανδημία, είναι για μένα πια πιο ξεκάθαρο από ποτέ. Πόσο σημαντική είναι η συλλογική αγωνιστική διεκδίκηση και δράση που με επιμονή, ειλικρίνεια και συνέπεια δείχνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πόσο απαραίτητο είναι για κάθε συνάδελφο που προβληματίζεται για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και για όλα όσα προετοιμάζουν για εμάς χωρίς εμάς, να στέκεται δίπλα σε ξεκάθαρες απόψεις και επιλογές. Να κάνει το βήμα και να ενισχύει τη φωνή εκείνων που μπαίνουν μπροστά. Είναι εφικτό να οδηγηθούμε σε δρόμους για μια ζωή που μας αξίζει κόντρα στη βαρβαρότητα της εποχής μας. Ναι, όταν δρούμε συλλογικά και με ξεκάθαρο προσανατολισμό. Εξάλλου, την άνοιξη, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις. Βρισκόμαστε ήδη στο τέταρτο, πέμπτο, ποιος μετράει πια, κύμα της πανδημίας του COVID-19. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας παραμένει υποχρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό, με νέα μείωση φέτος, υποστελεχωμένο, με εξαντλημένο ανθρώπινο δυναμικό, τμήματα που υπολειτουργούν ή κινδυνεύουν να κλείσουν και με απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Και ποια είναι η κυβερνητική πρόταση για το νέο ΕΣΥ? Νέες μειώσεις χρηματοδότησης, ελαστικές μορφές εργασίας για τους εργαζόμενούς του και φυσικά σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Είναι ξεκάθαρο που θα οδηγήσει αυτό. Δυσμενή συνέπεια στην παροχή υγείας όλων των πολιτών, απαξίωση του εθνικού συστήματος υγείας και φυσικά ως τελικό αποτέλεσμα ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας, στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο αυτοί που μπορούν να τον πληρώσουν. Είναι απαραίτητο, συνεπώς, να ενισχύσουμε στην πράξη τις συνεπείς μαχητικές φωνές που στέκονται δίπλα μας και υπερασπίζονται τα συμφέροντά μας με ενεργή συμμετοχή και συμπόρευση μαζί τους. Η θέση κάθε υγειονομικού πρέπει να είναι να αρνείται να υποτάξει την επιστήμη του στη λειτουργία του νοσοκομείου επιχείρηση, να αρνείται να αντιμετωπίζει τον ασθενή ως πελάτη, να αρνείται ότι η υγεία είναι εμπορεύσιμο αγαθό. Το οφείλουμε στους γονείς μας που αγωνίστηκαν για όσα κερδίθηκαν, στους εαυτούς μας, αλλά κυρίως στη νέα γενιά, στα παιδιά μας. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε την ομίχλη, εμείς που λες, όλα τα φτιάχνουμε στο φως. Γιάννης Ρίτσος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι τιμή μου. Ευχαριστώ.